Νομίζω καταρχήν αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε είναι ότι άκουσα για παράδειγμα τις δηλώσεις του κ. Βαρουφάκη σε σχέση με τις καθαρίστριες, ο οποίος ήταν πολύ προσεκτικός και νομίζω ότι έκανε πολύ σωστές δηλώσεις όταν είπε ότι θα πρέπει να βρούμε τον τρόπο να μειώσουμε τα υπόλοιπα έξοδα για να μπορέσουμε να κάνουμε την επαναπρόσληψη των καθαριστριών. Νομίζω αυτό ήταν μια θετική δήλωση. Εάν η κυβέρνηση κινηθεί σε μια λογική αλλαγής προτεραιοτήτων, τότε εντάξει, θα κάνει από κάπου κάποιες περικοπές για να μπορέσει να κινηθεί και να υλοποιήσει κάποιες από τις προεκλογικές υποσχέσεις. Αν όμως απλώς συζητάμε για παροχές σε όλα τα μέτωπα, όπως ίσως ακούσαμε το τελευταίο διάστημα από τους υπουργούς ή τα στελέχη της κυβέρνησης, νομίζω ότι θα υπάρχει πράγματι πρόβλημα. Εσείς τη δήλωση Dice Room πώς την ερμηνεύετε? Είναι μια σκρίνηση της διαπραγματευτικής θέσης εν ώψη της έλευσής του ή εκφράζει τις απόψεις του Ιερατείου της Ευρώπης που συνηθίζει να λέει και ο Σταύρος Λιγερός? Κοιτάξτε, καταρχήν ό,τι και να δηλώσει ή να μην δηλώσει ο κύριος Dijsselbloem, υπάρχει μια πραγματικότητα την οποία θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε. Θα πρέπει να υπάρχουν χρήματα στα ταμεία για να πληρωθούν οι συντάξεις. Θα πρέπει μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει να μπορούν να τηρηθούν υποχρεώσεις. Ας πούμε ότι δεν έκανε ο κύριος Dijsselbloem καμία δήλωση. Δεν θα έπρεπε η κυβέρνηση να ασχοληθεί με τα δημοσιονομικά με μια σοβαρό τρόπο? Καλά, πότε να προλάβει να ασχοληθεί? Τριών ημερών κυβέρνηση. Αυτό δεν υπάρχει τέτοιο. Δηλαδή δεν μπορεί να εξηγήσει αν δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα και δεν μπορεί να τηρήσει υποχρεώσεις ότι είναι τριών ημερών. Τέλεια. Υπάρχει συνέχεια του κράτους. Δεν σας καθησυχάζει η δήλωση του αρμόδιου υπουργού, του κ. Στρατούλη, ότι δεν υπάρχει θέμα με τις συντάξεις? Ναι, προφανώς. Αν έχει την ενημέρωση όπως λέτε και είναι σωστή, δεν έχω κάποιο λόγο να την αφιζητήσω. Μάλιστα. Κύριε Νικολόπουλε,